Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σε σελίδα 1041 και θα διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους το τέταρτο, το δέλτα κεφάλαιο. Σελίδα 1041, δέλτα κεφάλαιο, από την επιστολή προς Φιλιππησίους με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω και παρακαλώ και σε, σύντροφε, γνήσιε, βοήθεια αυτούς, είτε να συνηγωνίστησαν με τεμού, εις το Ευαγγέλιο νομού και με τον Κλίμεντα και με τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπηχαίρετε. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν υπάρχει της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδετε εμή, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός ειρήνης τελείστε με θυμών. Εχάριν δε Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε, αναθάλουσαν την υπέρε μου φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχετε ευκαιρία. Ουχεί ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δε διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε για το ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώ σε πράξατε γενόμενοι συγκοινωνοί στη θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς Φιλιππήσοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως ημείς εις μόνη, διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μου εμπέμψατε στη χρία μου. Ουχεί ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι εν επλήστην δεχθείς παρά το Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον εις το Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε και οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου μόνη σου Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Σας συμπέρασμα λοιπόν και στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους αδελφούς τους αποκαλεί πρώτον αδελφούς αγαπητούς, δηλαδή πραγματικά η καρδιά του είναι γεμάτη από την αγάπη του Χριστού για αυτούς. Δεύτερον, επιπόθητους, δηλαδή επιθυμεί να τους δει, επιθυμεί να τους αγκαλιάσει, επιθυμεί να εκφράσει την αγάπη τους αυτούς. Χαρά μου και στέφανός μου. Χαρά για δω τη γη, γιατί η χαρά του Αποστόλου Παύλου είναι να βλέπει αυτούς τους οποίους, όπως ο ίδιος λέει, εγέννησε με τις ταλαιπωρίες του και με τις δοκιμασίες του, αλλά και στέφανός μου που θα είναι η δόξα του όταν θα βρεθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί για το έργο το οποίο εξετέλεσε, το έργο το οποίο εργάστηκε, βλέποντας και έχοντας μπροστά στον Κύριο τα αποτελέσματα του έργου του. Το σημαντικότερο όμως είναι ούτω στέκεστε εν Κυρίω. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός και ο Απόστολος Παύλος, πώς να στεκόμαστε. Και αυτό το οποίο έχει περιγράψει
ο Θεός του πώς στεκόμαστε, είναι αυτό που λέει στο 10 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου, αυτό που θέλει ο Παύλος και θέλει και για τους Φιλιππησίους, να γνωρίσω με προσωπική γνωριμία πρώτα τον Χριστό και να συνεχίζω να γνωρίζω τον Χριστό, γιατί τον Χριστό τον γνωρίσαμε, αλλά είναι άπειρος και στους αιώνες των αιώνων θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Δεύτερον, να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, γιατί με τη δύναμη, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως εργάστηκε ο Θεός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, και επιπλέον έθεσε Αυτόν τον Χριστό στα δεξιά Του για να μεστεύει υπερ πάντων ημών. Τρίτον, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων, και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε εκ πείρας την κοινωνία των παθημάτων, δηλαδή καθώς ο Χριστός ονειδίστηκε επειδή ομολόγησε πράγματα τα οποία δεν ήταν αποδεκτά και πιστευτά από τους ανθρώπους της εποχής του. Το ίδιο συμβαίνει, καθώς αυτός έπαθε έξω του στρατοπέδιου, το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε έναν χριστιανό, και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, το ίδιο συμβαίνει σε κάθε έναν χριστιανό όταν ομολογεί ότι πάσχει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι, και δεν μπορεί η Γραφή να αναιρεθεί, ότι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, εν τέλει θα διωχθούν. Δεν γίνεται να μην διώκεσαι εάν θέλεις να ζεις ευσεβώς, καθώς το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Όταν ομολογήσεις Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, το βέβαιο είναι ότι δεν προκαλείς χαρά στους άλλους, παρά γέλιο, ονειδισμό, θυμό πολλές φορές. Και μάλιστα όταν ομολογήσει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός τον έσωσε, πρώτος εχθρός του, εχθροί του γίνονται οι οικιακοί του. Πρώτοι και καλύτεροι εχθροί του γίνονται οι οικιακοί του, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στον άνθρωπο όταν ομολογεί ότι άλλαξε η ζωή του. Θυμάμαι μια φορά, δεν θα το πιστέψω, είχε σωθεί ένας αδελφός μας και ακόμη τώρα είναι στην εκκλησία, ο οποίος ήταν μέσα σε βαριά ναρκωτικά, σχεδόν ετοιμοθάνατος, και όταν η μητέρα το έμαθε, που σώθηκε το εκ των υστέρων, ότι το παιδί της σώθηκε και πήγε στην εκκλησία και γνώρισε τον Χριστό, δεν φοβήθηκε να πει «σε προτιμούσα όπως ήσουν παρά όπως κατάντησες τώρα». Και τώρα πώς κατάντησε, πώς είχε καταντήσει ο αδερφός, ευσεβής, ευλογημένος, άγιος και ταπεινός. Δεν υπάρχει πιθανότης να περάσει απαρατήρητος ο άνθρωπος τον οποίον σώζει ο Χριστός μέσα στο περιβάλλον του, πρώτα το οικογενειακό του, στη συνέχεια το επαγγελματικό του, αλλά και σε κάθε στιγμή της ζωής του. Γιατί ξεσηκώνει τους δικούς του ανθρώπους ο διάβολος με όλο το θυμό του και με όλη την οργή του, να τους πείσει, να πείσουνε τον πιστό να απομακρυνθεί από το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας τα μυστήρια του Θεού και εκ πείρας, αλλά ιδιαίτερως εξ αποκαλύψεως Θεού, λέει και ζητάει να γνωρίσει και να συνεχίζει να γνωρίζει την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Γιατί αυτός είναι ο σταυρός του, και χωρίς το σταυρό πιστός στον ουρανό δεν πάει. Αυτός είναι ο μισθός του, η μισθαποδοσία του. Αυτός είναι η δόξα του. Όταν όλα πάνε καλά στη ζωή του ανθρώπου, τότε εδώ έχεις ένα ερωτηματικό. Γιατί κάτι δεν πάει καλά στα πνευματικά. Και το επόμενο είναι συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Δηλαδή, τι θα πει συμμορφούμενος? Όπως ο Χριστός απέθανε για τον κόσμο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δηλαδή για τις αμαρτίες του κόσμου, έτσι και ο χριστιανός που επικαλείται το όνομα του Χριστού νεκρώνει το σώμα του,
καθώς το δουλαγωγεί, ώστε ο καθώς ο Χριστός κατοικεί μέσα του, τότε αυτός να ζει για την αιώνια ζωή, νεκρός για τον κόσμο, σύμμορφος του θανάτου του Χριστού. Και γιατί όλα αυτά τα δύσκολα ο Απόστολος Παύλος και τα ζει και χαίρεται και δοξάζει το Θεό για αυτά που ζει και εύχεται στους Φιλιππησίους να ζήσουν? Γιατί, και αυτό είναι το σοβαρό, αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί έτσι ίσως καταντήσεις την εξανάσταση των νεκρών. Εάν δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά στη ζωή του χριστιανού, υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία εάν θα βρεθεί, θα βιώσει την αρπαγή της Εκκλησίας. Ξαναλέω λοιπόν, ποια είναι αυτά τα τόσο σοβαρά για τα οποία επιμένει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «ούτω να στέκεστε εν Κυρίω, αδελφοί αγαπητοί και επιπόθητοι», είναι να γνωρίζω Αυτόν και να εξακολουθώ να Τον γνωρίζω, να γνωρίζω δηλαδή το θέλημά Του, να γνωρίζω την αγάπη Του, να γνωρίζω τα ίχνη Του για να Τον ακολουθώ περπατώντας αυτά, να γνωρίζω το φρόνημά Του ιδιαιτέρως. Δεύτερον, είπαμε να γνωρίζω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, καθώς ο Θεός δια της, με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως δια Πνεύματος Αγίου ανέστησε τον Χριστό, τον Ιησού τον Αζωραίο. Να γνωρίζω λοιπόν τη δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, να γνωρίζω το Πνεύμα το Άγιο και τη δύναμη που δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στον πιστό εν Πνεύματι Αγίου. Επαναλαμβάνω, την κοινωνία των παθημάτων, την ταλαιπωρία, τη δοκιμασία, και τέλος συμμορφούμενος με το θάνατο του Χριστού, δηλαδή σύμμορφος με το θάνατο του Χριστού και σύμμορφος εν τέλει της Αναστάσεως του Χριστού, προσπαθώντας όμως αγωνιζόμενος να αποφύγει τις παγίδες του διαβόλου που είναι και που καταντούν οι παγίδες του διαβόλου τον άνθρωπο να γίνεται εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Φρονούν τα επίγεια, δηλαδή το κοσμικό φρόνημα. Και το κοσμικό φρόνημα, έχουμε πει, το φρόνημα της σαρκός αλλιώς, είναι και στη σάρκα αυτό που μας αρέσει, τι μας αρέσει και πώς μας αρέσει να μας βλέπουν οι άλλοι, και μάλιστα ποιοι άλλοι. Μας αρέσει να μας βλέπουν με εδώ, με σοφροσύνη, με ευλάβεια, ντυμένους και ντυμένες, ή με τρόπο που δεν αρμόζει ούτε σε χριστιανούς ούτε σε χριστιανές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα οι αδερφές και οι αδερφοί που έχουν κάποια χρόνια στην Εκκλησία, γιατί είναι τύπος και πρέπει να είμαστε τύποι του ποιμνίου. Δηλαδή ένας άντρας δεν μπορεί τώρα να έρχεται με μπλουτζίν τρίπιο, όπως συνηθίζεται τώρα, φθαρμένο δηλαδή, που είναι και της μόδας, να ακολουθεί τη μόδα ο χριστιανός. Ο χριστιανός ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Μπορεί να έρχεται με σκουλαρίκι, ας πούμε, δεν μπορεί να έρχεται με παντελόνι που να είναι με και να φέρνει το ποπός του. Η γυναίκα δεν μπορεί να έρχεται με βαμμένα μαλλιά, με βαμμένα νύχια, με βαμμένα μάτια, ψεύτικη δηλαδή, να γίνεται πιο όμορφη από ό,τι την έχει κάνει ο Θεός, ούτε να φοράει το ανήκον μέρος του αντρός, δηλαδή παντελόνια που είναι βδέλυγμα στο Θεό. Δεν είναι άσεμνο, ένδυμα το παντελόνι, εκτός και αν είναι γυναικείο το λεγόμενο, που είναι πραγματικά πολύ άσεμνο, το στενό, το κολλητό, αλλά και μία άσεμνο παντελόνι να φορέσεις είναι το ανήκον στον άντρα και είναι βδέλυγμα εις το Θεό. Για σκέψου να είσαι ντυμένος, ντυμένη, ή και οι άντρες να φοράνε, τώρα έχει βγει και η φούστα στους άντρες, δεν είναι πολύ διαδεδομένη, αλλά είναι, έχει αρχίσει να εμφανίζεται από διάσημους τραγουδιστές, ο Θεός θα μας φυλάει. Αλλά δεν είναι μόνο το κοσμικό φρόνημα η εμφάνιση, το κοσμικό φρόνημα είναι και στην καρδιά. Τι θέλεις, τι επιθυμείς,
τι θέλεις να έχεις, ποιος θέλεις να είσαι. Δηλαδή έχεις επιθυμίες έξω από το θέλημα του Θεού σε γενικές γραμμές και επιδιώκεις να καλύπτεις και να δημιουργείς και να καλύπτεις επιθυμίες έξω από το θέλημα του Θεού, ή υπάρχει το φρόνημα του Χριστού που πραγματικά έλαβε δούλου μορφή. Γιατί υπάρχει χριστιανός που είναι Κύριος, υπάρχει ο χριστιανός που είναι δούλος των αδελφών του. Αλλά είναι και το φρόνημα της καρδιάς, το φρόνημα της ψυχής, το φρόνημα της θέλησης, των βουλών του ανθρώπου. Και τέλος είναι το φρόνημα του πνεύματος. Δηλαδή, κοσμικό φρόνημα πνεύματος, ματαιοδοξία, φιλοδοξία, περηφάνεια. Θέλω να διακρίνομαι, και ακόμη όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στην Εκκλησία, θέλω να διακρίνουμε ότι είμαι ο καλύτερος προφήτης, καλύτερος κήρυκας, και να καυχαίμαι. Αυτό είναι φρόνημα κοσμικό, δεν είναι φρόνημα Θεού, δεν είναι φρόνημα Πνεύματος Αγίου. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί είναι παγίδες που οδηγούν τον άνθρωπο να φρονεί τα επίγεια και καταντάει εχθρός του Χριστού του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Το φρόνημα του Χριστού είναι εντελώς διαφορετικό. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από κάθε ανθρώπινη δόξα. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Και όταν έλαβε του δούλου τη μορφή, τότε έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Γιατί? Για να μπορεί να τους καταλάβει. Για να έχει παθήματα, όπου από όσα έπαθε ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ομολογεί, έμαθε να έχει παθήματα για να μπορεί να μάθει τα παιδιά του Θεού με τα οποία θα έρθει σε επαφή και θα τα οικοδομεί μέσα στην Εκκλησία του. Και εν τέλει, με την υπακοή του στο Λόγο του Θεού, που είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, εταπείνωσε τον εαυτό του ως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, με αποτέλεσμα ο Θεός τον υπερήψωσε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το τι πρέπει να επιδιώκουμε, όπως τα είπαμε, και το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Το τι πρέπει να αποφεύγουμε είναι εν γέννη το φρόνημα το κοσμικό, το φρόνημα της σαρκός, το φρόνημα έξω από το φρόνημα του Χριστού και από το θέλημα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πορεία θέλει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία των Φιλιππισίων, που τόσο πολύ αγαπάει, γιατί πραγματικά είναι μια εκκλησία που ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Και αν θυμάστε τα χαρακτηριστικά, και αν θέλετε να τα δούμε και τώρα, του ανθρώπου στον οποίο ο Κύριος άρχισε το καλό έργο και είναι βέβαιο ότι θα το τελειώσει, είναι πρώτον ότι είστε πάντα στα δεσμά μου, δηλαδή συμπαραστεκόσαστε στην ταλαιπωρία μου. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε και πάλι προσεκτικοί. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού η εντολή, η βασική εντολή, είναι να αγαπάμε αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Η Εκκλησία που δεν έχει αγάπη δεν είναι Εκκλησία. Χριστιανός που δεν έχει αγάπη, έστω και αν αλλήλως γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων, και αν έχει πίστη και αν θυσιάζει τα πάντα, δεν ωφελείται σε τίποτα. Και όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε σε αυτούς που μας αγαπάνε. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά να αγαπάμε αυτούς που μας έχουν ταλαιπωρήσει, αυτούς που μας έχουν παιδέψει, μας έχουν βασανίσει, αυτούς που μας εχθρεύονται, αυτούς που μας μισούν, αυτούς που μας κακοποιούν. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλιώς, αν αγαπάμε τους αγαπώντες μας, ο Θεός λέει, ο Λόγος του Θεού λέει, ποια χάρη οφείλεται εις εμάς, χρεωστείται εις εμάς. Όχι να αγαπάμε τους αγαπώντες μας, τότε δεν μας χρωστάει χάρη ο Θεός, αλλά να αγαπάμε αυτούς που δεν μας αγαπάνε και να προσευχόμαστε για αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Τότε χρεωστεί χάρη ο Θεός σε εμάς και τότε απολαμβάνουμε και τη χάρη του Θεού αλλά και το έλεος του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν
μέσα στην Εκκλησία να γνωρίζουμε ότι η κυρία εντολή, η βασική εντολή είναι να αγαπάμε τα αδέρφια μας, τον αδερφό μας το δύσκολο, τον άτακτο, τον αδερφό μας τον που μας ταλαιπώρησε, για να μας χρωστάει χάρη ο Θεός. Και πώς αποδεικνύεται, ένας τρόπος που αποδεικνύεται ότι αγαπάμε είναι ότι συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους αδελφούς μας, τους καλούς και τους κακούς, ακόμη και τους ανυπόφορους, καθώς λέει υποφέρεται αλλήλους εν αγάπη ο Λόγος του Θεού, να τους αγαπάμε και να συμπαραστεκόμαστε στην ταλαιπωρία τους. Δηλαδή όχι να τον βλέπουν να ταλαιπωρείται και να λέμε καλά να πάθεις. Αντιθέτως, ταλαιπωρείται να τον πλησιάζουμε και να τον βοηθάμε να, ο Θεός να τον, και να προσευχόμαστε ο Θεός να τον βοηθήσει στην ταλαιπωρία του, αν είναι δυνατόν. Το δεύτερο είναι υπερασπιζόμαστε, καθώς λέει και εσείς είσαστε πάντες στην απολογία μου. Όταν κατηγορεί κάποιος τον αδελφό σου, η ένδειξη και η απόδειξη ότι τον αγαπάς είναι ότι τον υπερασπίζεσαι, ότι βάζεις την ψυχή σου υπέρ αυτού. Δεν τον βλέπεις που ταλαιπωρείται και φεύγεις και λες δεν πάει στην ευχή, εγώ καλά περνάω. Τον υπερασπίζεσαι τον αδερφό σου, όπως μας υπερασπίζεται ο Χριστός, και αν θέλουμε να είναι υπερασπιστής μας ο Χριστός, πρέπει να είμαστε και εμείς υπερασπιστές των αδελφών μας. Έτσι πάει. Το τρίτο είναι συμμαρτυρούμε εις την βεβαίωση του Ευαγγελίου. Δηλαδή τι σημαίνει συμμαρτυρούμε? Συμφωνούμε. Και όταν ακόμη τον ονειδίζουν υπέρ του Ευαγγελίου, εμείς πάμε δίπλα και στεκόμαστε δίπλα του συμφωνώντας ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κρυβόμαστε από φόβο, γιατί η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και τέταρτον, συμμετέχουμε στην κοινωνία της χάριτος, συμμετέχουμε στη χάρη. Και πώς συμμετέχουμε στη χάρη? Όταν σε κάποιον αποκαλύπτεται και εμφανίζεται η χάρις του Θεού, αυτό σημαίνει ότι είναι ταπεινός, ταπεινώνεται, και εμείς συμμετέχουμε στην ταπείνωσή του. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και αποδείξεις, σημεία ότι ο χριστιανός αγαπάει. Αυτός που δεν αγαπάει τι κάνει? Απομακρύνεται. Βλέπει τον αδελφό του και ντρέπεται όταν τον ονειδίζουν για τον Χριστό. Βλέπει τον αδελφό του όταν τον ταλαιπωρούν και φεύγει για να μην ταλαιπωρηθεί. Αποχωρίζει τον εαυτό του από την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού και δεν συμμορφώνεται στο θάνατο του Χριστού. Εάν λοιπόν αυτή είναι η προτροπή και η εντολή του Θεού να στεκόμαστε έτσι στο Χριστό, στη συνέχεια ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, μπαίνει μετά τις γενικότητες που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Φιλιππισίων και για μας σήμερα ο Κύριος μας, μπαίνει σε λεπτομέρειες μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα ανάμεσα σε αδερφούς. Παρακαλώ την Ευωδία. Δεν λέει παρακαλώ την Ευωδία και τη συντύχη, αλλά παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη. Δηλαδή και τις δυο τις παρακαλεί. Τις παρακαλεί με ιδιαίτερη παράκληση. Γιατί? Γιατί μπορεί μέσα τους να δημιουργηθεί, επειδή δεν φρονούν το αυτό, να δημιουργηθεί πικρία, και η πικρία να μολύνει πολλούς. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Εάν βλέπουμε σε κάποιον ή σε κάποιους αδελφούς πικρία, δεν φεύγουμε, επιμένουμε. Και μάλιστα είναι μεταξύ αδελφών. Ο Λόγος του Θεού λέει μακάρι η ειρηνοποιή. Επεμβαίνουμε για να δώσουμε ειρήνη στις δύο αυτές αδελφές που μας φέρνει σαν παράδειγμα ο Λόγος του Θεού τη συντύχη και την Ευωδία. Δεν το αφήνει.
Ναι, αλλά είναι δύο γυναίκες, δεν βαριέζεις ολόκληρη την εκκλησία, δύο αδελφοί τσακωμένοι θα τα βρουν. Όχι. Και δεν το κάνει μόνο για την ψυχή των δύο αυτών γυναικών, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, γιατί αν δεν φρονούν το αυτό και έχει λιγοστέψει η αγάπη και δεν μπορούν ούτε το χέρι να πουν ούτε να μιλήσουν, τότε και οι δύο ή τουλάχιστον η μία, στη μία η ψυχή της κινδυνεύει. Δεν μπορούν να πάνε τσακωμένοι στον ουρανό. Ή τον έναν θα πάρει ο Θεός ή κανέναν θα πάρει. Ή τη μία θα πάρει ο Θεός ή καμία δεν θα πάρει ο Θεός. Θυμάμαι μια φορά, και θέλω να το τονίσω, ήμουν καινούριος στο Αίγιο και είχε έρθει μια αδελφή η οποία ήταν ατάκτος, περιπατούσα. Και εγώ είχα το βάρος, γιατί είχε σώσει πολλούς αδελφούς και αδελφές εκεί ο Κύριος, μη τους σκανδαλίσει. Και θύμωσα. Και προσευχήθηκα και λέω αύριο θα πάω να την πιάσω και χάθηκε. Και το βράδυ μου δείχνει ένα ενύπνιο ο Θεός. Αυτή την αδελφή με κομμένο το ένα πόδι, δεμένο με επίδεσμους, εγώ την κοίταγα και τα είχα χάσει. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Αν αυτή εγώ την θέλω να την πάρω στον ουρανό, εσύ τι θα κάνεις? Εσύ θα μείνεις απ' έξω. Και ξύπνησα και φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Μην αφήνουμε ρίζα πικρία στην καρδιά μας, γιατί θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Θα χάσουμε τον ουρανό. Αλλά και οι άλλοι που βλέπουμε να υπάρχει ρίζα πικρίας, ακόμη και σε δύο μικρά παιδιά που έχω μπροστά μου, ή σε μάνα πατέρα, σε ένα αντρόγινο, ή σε νύφη και κόρη, ή σε οπουδήποτε κι αν το βρεις, πρέπει να γίνεις ειρηνοποιός, γιατί αν επιστρέψεις ψυχή από θάνατο, θα έχεις μισθαποδοσία μεγάλη στον ουρανό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτοί θα ονομαστούν τέκνα Θεού. Και μάλιστα όχι τέκνα Θεού, πιο σωστά Υιοί Θεού. Δηλαδή ποιοι είναι οι Υιοί του Θεού? Αυτοί που λαμβάνουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αν θυμάστε στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, το περιγράφει πάρα πολύ καλά τι εννοεί Υιοί Θεού. Διαβάζω. Η μεγάλη, διότι μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Τώρα είμαστε Υιοί και θυγατέρες. Εκεί θα είμαστε Υιοί Θεού όλοι. Και αυτοί που είναι πραγματικά ειρηνοποιοί μέσα από την ψυχή τους, αυτοί θα ονομαστούν Υιοί Θεού. Δηλαδή μια αδελφή θα ονομαστεί Υιός Θεού όταν έχει αυτή την καρδιά, την πρόθεση, την αγάπη, την προσευχή, την αγωνία του να ελευθερώσει τις ψυχές δύο ή περισσότερων ανθρώπων από την πικρία, και μάλιστα όχι από το δέντρο πικρία που έχει μεγαλώσει, από τη ρίζα πικρίας, γιατί θα μεγαλώσει και θα μολύνει πολλούς. Θα χωρίσει ανθρώπους. Γι' αυτό επιμένει ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού και εμείς ακούμε με προσοχή. Παρακαλώ σε σύντροφε γνήσιε. Αλλιώς δεν είσαι σύντροφος γνήσιος. Δεν είσαι σύντροφος γνήσιος. Αν είσαι σύντροφος γνήσιος, τότε βοήθησε αυτές τις δυο, βοήθησε τις, γιατί είναι καλές αδελφές και οι δυο. Ακούτε? Αλλά είναι τσακωμένες, φρονούν διαφορετικά. Είναι καλές αδελφές, συναγωνίστηκαν μαζί μου για το Ευαγγέλιο, ήταν μαζί μου και συνεργούσανε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου σαν διακόνισες, ας πούμε. Και συνηγωνίστησαν μαζί μου με τον Κλίμεντα και τους λεπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής.
παράκλησης σε γνήσιο αδελφό, σε γνήσιο σύντροφο. Και μάλιστα το κείμενο λέει σύζυγε, δηλαδή ομόζυγε, στον ίδιο ζυγό είμαστε, στο ίδιο έργο είμαστε, στην ίδια υπηρεσία είμαστε. Σύζυγε αγαθέ, και το μεταφράζει πολύ καλά, σύντροφε γνήσιε, βοήθα τις να τα βρούνε, γιατί μόνες τους ποτέ δεν θα τα βρούνε. Και γιατί συνήθως μόνες τους, μόνοι μας δεν μπορούμε να τα βρούμε? Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Όταν εγώ και εσύ φρονούμε το αυτό διαφορετικό, σημαίνει ότι εγώ φρονώ κάτι άλλο, εσύ φρονείς κάτι άλλο, και επιμένω σε αυτό που φρονώ και επιμένεις σε αυτό που φρονείς. Δεν χρειάζεται τώρα διαιτησία. Χρειάζεται αποκάλυψη Θεού, έργο Θεού. Να πας να εξηγήσεις με το Λόγο του Θεού τι συμβαίνει, τι και τι θα συμβεί. Τι συμβαίνει τώρα και τι θα συμβεί τότε. Γιατί έρχεται και μου λέει μια αδερφή, ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτή? Μπορείς να φανταστείς, εγώ δεν έχω όμως τίποτα με αυτή. Οπ, το πιάσα εγώ. Λέω, της μιλάς? Όχι. Και τη χαιρετάς? Άμα τη βλέπω φεύγω. Αλλά δεν έχεις τίποτα μαζί της? Εγώ τίποτα, αυτή έχει μαζί μου. Τότε τι έκανα, να τις αφήσουμε αυτές? Τις αφήσουμε έτσι? Χαθήκανε και οι δυο μέσα στην ίδια εκκλησία και να μην μιλιώνται. Θεός να φυλάει. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει κάποιος πνευματικός που να γνωρίζει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού, την κοινωνία και δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να πλησιάζει με τη σοφία και τη σύνεση που θα προσευχηθεί να τη δώσει ο Θεός ή να της δώσει ο Θεός. Αν δεν υπάρξει πνευματικός άνθρωπος, έτσι θα συνεχίσουν αυτές οι δύο. Δεν διορθώνονται. Γι' αυτό δεν απευθύνεται στην ευωδία και τη συντύχη, βρέστε τα. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Δεν γίνεται να τα βρούνε. Γιατί κάθε ένας έχει δίκιο και επιμένει στο δίκιο του. Γι' αυτό χρειάζεται, επιμένω, όχι διαιτητής, πνευματικός άνθρωπος. Εάν δεν υπάρξει πνευματικός άνθρωπος, τότε οι δύο αυτές δύσκολα θα πάνε στον ουρανό. Εάν υπάρξει πνευματικός άνθρωπος και διαφορεί, και αυτός δύσκολα θα πάει στον ουρανό. Γιατί? Γιατί ξέρει τι είναι το καλό να κάνει και δεν το κάνει, και σε αυτό είναι αμαρτία. Κοιτάξτε τι προβλήματα δημιουργεί μία ρίζα πικρίας, ένα ζήτημα που χωρίζει δύο ανθρώπους. Και αν δεν πετύχει ο ένας πνευματικός άνθρωπος, θα πρέπει να πάει άλλος μέσα στην ίδια εκκλησία. Γιατί? Γιατί θα μολυνθούν πολλοί στην εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό χρειάζεται αγαθός σύζυγος, με την έννοια όχι του σύζυγου που έχουμε σήμερα, του σύζυγου που ήταν τότε, δηλαδή στον ίδιο ζυγό. Δεν μπορεί να πάει κάποιος που είναι σε άλλο ζυγό. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος να βοηθήσει τις δύο αυτές αδερφές μέσα σε αυτή την εκκλησία από άλλη εκκλησία. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, και να θέλει δεν μπορεί. Πρέπει να πάει πνευματικός αδελφός στην ίδια εκκλησία, μήπως και βρει χάρη από το Θεό και ενεργήσει ο Θεός και σωθούν οι ψυχές τους. Και όταν λέω οι ψυχές τους, μετά έχει και συνέχεια, έχει και ουρά το πράγμα. Είναι οι ψυχές οικογένειας, είναι μετά που τι μπορεί να δημιουργηθεί, γιατί η ρίζα επεκτείνεται της πικρίας και μολύνει. Το πρώτο που θα μολυνθούν είναι τα παιδιά. Γιατί όταν ακούν τα παιδιά τον πατέρα και τη μάνα να βρίζουν τον πατέρα και τη μάνα του άλλου παιδιού, άντε να βγάλεις άκρη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Σύντροφε, γνήσιε, βόηθα τους. Ωραία λέξη. Βοήθησέ τες. Ύστερα από εκεί, τώρα απευθύνεται σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα,
το οποίο μάλιστα ιδιαίτερα για την εποχή μας που οι καιροί είναι καχοί, οι έσχατοι καιροί, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Και στην Ελλάδα ακόμη πιο σημαντικό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Και μάλιστα απευθύνεται σε ανθρώπους που βασανίζονται από μέρημνες, που μέρημνα είναι ανήσυχη σκέψη, αγωνία για το αύριο και για το σήμερα, φόβος για το αύριο και για το σήμερα. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και ξεκινάει από τη ρίζα του κακού. Μη χάνεις τη χαρά σου, αδερφέ, από αυτά που βλέπεις, από αυτά που ακούς, από αυτά που σε ταλαιπωρούν ή από όλα αυτά που σε κάνουν να αγωνιάς και να ανησυχείς. Μην χάνεις τη χαρά σου. Χαίρεται πάντοτε και πάλιν θέλω υπή χαίρεται. Δεν το λέω μια φορά και τέλειωσε, και πάλι θα λέω χαίρεται. Εάν χάσεις τη χαρά σου, χάνεις τη δύναμή σου. Η δύναμή μας είναι γραμμένο, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, είναι του Κυρίου η χαρά. Αν χάσεις τη χαρά σου, έχασες τη δύναμή σου. Πάει, τέλειωσε. Το ερώτημα είναι όμως πως θα βρούμε τη χαρά. Γιατί δεν μπορώ να πω ενώ είμαι θλιμμένος, θα χαίρομαι, χαχαχα. Δεν γίνεται έτσι η χαρά. Η χαρά δεν είναι με χαρούλες. Χαρά πρέπει να έρθει δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά μας. Αλλά η καρδιά μας για να πλημμυρίσει χαρά πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα. Και συνεχίζει λοιπόν. Για αυτούς που δεν χαίρονται, που δεν είναι χαρούμενοι, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή τους, δεν πάνε καλά στην οικογένειά τους, δεν πάνε καλά στην εκκλησία τους, δεν πάνε καλά με τους αδελφούς, δεν πάνε καλά με τους ξένους, με τους συγγενείς. Χαίρετε και πάλι θέλω πει χαίρετε, και προσέξτε μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία που περνάτε και δεν μπορείτε να χαίρεστε, η επιοίκειά σας ας γίνεται γνωστή σε όλους τους ανθρώπους, διότι ο Κύριος είναι πλησίον. Μη χάσεις την επιοίκειά σου. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, και εγώ, αλλά από πείρα σας το λέω και πιστεύω ότι ομοιοπαθείς είμαστε και εσείς, όταν θυμώνω χάνω την επιοίκειά μου. Όταν κάτι συμβαίνει και κάτι παθαίνω, χάνω την επιοίκειά μου. Τι σημαίνει η επιοίκεια? Σημαίνει υπομονή, σημαίνει κατανόηση, σημαίνει αντοχή, σημαίνει αγάπη, σημαίνει ανοχή, σημαίνει να υποφέρω τους ανυπόφορους. Αλλά όταν η καρδιά μου δεν είναι σε καλή κατάσταση, πώς να είμαι επιοικής? Άρα χάνω την επιοικιά μου, χάνω τη χαρά μου. Χάνω τη χαρά μου, χάνω την επιοικιά μου. Και ξεχνάω ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ξέρεις, θα πει να το ξεχνάς. Θα έρθει και να σε βρει έτσι, τσακωμένο με τη γυναίκα σου, τσακωμένη με τον άντρα σου. Θα έρθει έτσι να σε βρει. Με αγωνία, με φόβο, τσακωμένο με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου, τσακωμένο με το παιδί σου, το γιο σου, την κόρη σου. Έτσι θα σε βρει ο Θεός. Και τι θα κάνεις? Και τι θα κάνει ο Θεός? Και τι θα γίνει? Και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι σε κακή, να το πω ανθρώπινα, ψυχολογική κατάσταση. Να το πω γραφικά, σε κακή πνευματική κατάσταση. Και δεν το έχει καταλάβει κιόλας. Ξέρεις, θα πει να είσαι σε κακή πνευματική κατάσταση και να μην έχεις καταλάβει τίποτα? Και να νομίζω ότι πνευματικά πας καλά, αλλά τι να κάνουν οι δυσκολίες της ζωής? Και πώς θα καταλάβω? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του να καταλάβω με τα βεβαιότητος ότι πνευματικά δεν πάω καλά? Πρώτον, δεν είμαι επιοικής, και δεύτερον, δεν έχω χαρά. Σήμερα λοιπόν πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε όλοι μας μια ακτινογραφία. Μια ακτινογραφία να δούμε
έχω χαρά. Χαρά Πνεύματος Αγίου. Γιατί αν δεν έχω, δεν έχω τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Δεν έχω τη δικαιοσύνη του Θεού αν δεν έχω χαρά Πνεύματος Αγίου. Και μπορώ να λέω, κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου, έχω χαρά, αλλά ξεχνώντας αυτούς που δεν με χωνεύουν και δεν τους χωνεύω, με τους άλλους όλους έχω χαρά. Δεν είναι χαρά αυτή. Και το δεύτερο, δεν είμαι ποιηκής. Δεν είσαι ποιηκής γιατί? Δεν υποφέρεις τον αδερφό σου εν αγάπη γιατί? Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει, έστω και αν λαλείς τους γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, είσαι χαλκός ηχών και κύβαλων αλλάζων, αν δεν έχεις αγάπη, αν δεν έχεις επίοικια. Συγγνώμη, αν δεν έχεις αγάπη, αν δεν είσαι επίοικης. Και μάλιστα προς πάντα στους ανθρώπους. Γιατί το λέει πάντες? Γιατί εγώ με όλους σας είμαι εκεί επίοικης, εκτός από εκεί κανένα δυο που δεν τους χωνεύω. Όχι. Προς πάντα στους ανθρώπους. Ναι, δεν λέει πάντα στους αδερφούς, προς πάντα στους ανθρώπους. Το ξαναδιαβάζω. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή προς εις πάντα στους ανθρώπους. Τότε πάμε καλά. Αν δεν έχουμε επιοίκεια και με τον συνάδελφο το στριμμένο, πώς θα φανεί ότι είμαστε αδελφοί αν δεν έχουμε επιοίκεια, ότι είμαστε χριστιανοί? Πώς θα φανεί? Όταν συμπεριφερόμεθα με αγριάδα όπως ο κόσμος, σιγά την αδελφοσύνη που έχουμε, σιγά το χριστιανισμό που έχουμε. Όταν περνάει το αυτοκίνητο και μου μπαίνει μπροστά, να αγριεύω και να φωνάζω, Θεός να με συγχωρέσει. Γιατί το κάνω, Θεός να με συγχωρέσει. Η επίοικειά μας πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Βοήθησέ μας, Κύριε. Και καλά συνέβη και μετανοώ. Αν υπάρχει μόνη μια αμαρτία και δεν είμαι εμπειική σε επιμονή μου βάσος εναντίον του, του αδερφού μου, του ξαδέρφου μου, του συγγενούς μου, του συναδέρφου μου, τότε δεν πάμε καλά. Τότε δεν έχω τη Βασιλεία του Θεού που είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Και εγώ νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, είμαι έτοιμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί κηρύττω. Τι λες καλέ? Ξέρεις πόσοι έκαναν θαύματα πολλά? Πόσοι εξέβαλαν δαιμόνια εν το όνομα του Χριστού? Πόσοι κήρυταν στις πλατείες και όταν ήρθε και έκλεισε η πόρτα φωνάζαν άνοιξέ μας και ακούστηκε η φωνή του Θεού? Ποτέ δεν σε γνώρισα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, αδερφοί? Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Ο Θεός δεν παίζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αν σπέρνεις τη σάρκα σου και έχεις το φρόνημα της σάρκας, θα θερήσει φθορά. Αν σπέρνεις το Πνεύμα το Άγιο, τι θα πεις? Το Πνεύμα το Άγιο σπέρνω στην παρουσία του Θεού, στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού είναι οι Θεού. Δεν είμαστε όλοι οι Θεού. Όποιοι από εδώ μέσα διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού είναι τέκνα Θεού. Δεν είμαστε όλοι. Αν σπέρνουμε σάρκα δεν είμαστε. Αν σπέρνουμε στο Πνεύμα είμαστε. Και αν σπέρνουμε στο Πνεύμα, τότε και μόνο τότε θα θερίσουμε ζωή αιώνια. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να εξετάζουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Και αν κοιταζόμαστε με προσοχή, είτε ακούμε το Λόγο του Θεού, είτε διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, είτε μελετάμε το Λόγο του Θεού, θα πρέπει ο Λόγος του Θεού για μας να είναι ο τρόπος της ζωής μας. Θα πρέπει να καθρεφτίζεται μέσα στο Λόγο του Θεού η προσωπική μας ζωή. Και να το πω πιο σωστά και πιο λάθος, η προσωπικότητά μας. Τι θα πει αυτό? Ολόκληρη μας η ζωή πρέπει να καθρεφτίζεται στο Λόγο του Θεού, να βλέπουμε τις ατελειές μας και να τις διορθώνουμε επιγόντως. Για δύο βασικότατους λόγους. Ο πρώτος λόγος για να είμαστε έτοιμοι,
Και ο δεύτερος επίσης βασικός λόγος για να έχουμε την εύνοια, την ευόδοση και την υπεράσπιση του Θεού στα πνευματικά αλλά και παντού στη ζωή μας και στα οικογενειακά. Μη πάθει ζημιά η οικογένειά μας επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και στη συνέχεια θα τελειώσουμε εδώ. Η προτροπή αλλά και η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι μη μεριμνάτε περιμηδενός. Μη μεριμνάτε. Μην αγωνιάτε. Μην φοβόσαστε. Μην δηλιάζετε. Ας μην ταράτε τη καρδιά σας. Ας μην δηλιά. Στον Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε, λέει ο Λόγος του Θεού. Μη μεριμνάτε για τίποτα. Πιστεύεις στο Θεό. Μη μεριμνάς. Θα μου πεις είναι εύκολο. Όχι. Όχι. Είναι δύσκολο. Πιο πολύ από δύσκολο. Αδύνατον είναι. Αδύνατον είναι. Αδύνατον είναι. Γι' αυτό και ο Θεός μας δίνει τον τρόπο που θα τον δούμε πρώτη φορά, πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη, μας δίνει τον τρόπο, την οδό του να μην μεριμνάμε για να απολαύσουμε εν τέλει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός της ειρήνης ταχαίως και μάλιστα εν τάχει σε μικρό χρονικό διάστημα θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας, καθώς ο Θεός κάμνει μας να θριαμβεύομεν πάντοτε για του Ιησού Χριστού. Εάν μεριμνάμε υπάρχει θρίαμβος ποτέ. Αν μεριμνάμε υπάρχει συντριβή του διαβόλου κάτω από τα πόδια μας ποτέ. Και τι θα κάνουμε, μη μεριμνάμε. Και πώς θα το καταφέρουμε. Πρώτα ο Θεός, την άλλη Πέμπτη. Αμήν.